Ναι, λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την υπομονή, γιατί περιμένατε λιγάκι παραπάνω για να βγείτε στον αέρα. Αλλά τα ξέρετε τώρα αυτά τα θέματα καλύτερα για από εμάς πια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Κατρίνη πριν από λίγο. Όχι, δεν τον ακούσατε. Θα πάω στο επόμενο σπερμάκι, δεν έχω μια λαϊκή, αλλά τίποτα για να. Εντάξει. Κάμε αυτή τη σύνθεση. Έχετε σπερμάκι λαϊκή, έχετε δουλειές. Τώρα, γιατί δεν μπορείτε να κυβερνήσετε με το Πασόκ? Δεν είπα εγώ ότι δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε το Πασόκ. Αν ο ελληνικός λαός διατάξει συγκυβέρνηση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν συγκυβερνήτη. Λογικά δεν μπορούμε με άλλον πέραν του Πασόκ. Ναι. Μετά τι γίνεται αλήθεια σε αυτή την περίπτωση? Βελόπουλος, Αστάθεια, τρίτες εκλογές? Τι εννοείται? Λέω, αν είστε πρώτο κόμμα και θα σας πει το Πασόκ όχι στις δεύτερες εκλογές. Τι γίνεται? Εάν πάμε στις δεύτερες εκλογές, δεν υπάρχει αυτοδυναμία και κάποιο κόμμα έχει θέσεις οι οποίες αποκλείουν την δυνατότητα να γίνει κυβέρνηση, το κόμμα αυτό που θα προκαλέσει τις τρίτες εκλογές θα πάρει και την ευθύνη. Απλά πράγματα στις δημοκρατίες δεν έχουν πολύ. Απλά πράγματα, δεν είναι εκλογές τον Αύγουστο. Επαναλαμβάνω. Έχουμε ένα σύνταγμα. Ναι. Και έναν λαό που είναι το μεγάλο αφεντικό. Δύο ενδεχόμενα έχει η ζωή. Το ένα ενδεχόμενο στις δεύτερες εκλογές να μας δώσει αυτοδυναμία. Προχωράμε, έχουμε μια δευτερετία, κυριάκο μου τσιτάκι. Δεύτερο ενδεχόμενο, το λαό δεν θέλει αυτοδυναμία. Τότε τα κόμματα είναι υποχρεωμένα να πειθαρχήσουν τη βούληση του λαού. Αν κάποιο κόμμα σε αυτή τη βούληση δεν πειθαρχίζει. Τρίτο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει να βγει άλλο κόμμα δηλαδή, το αποκλείεται. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει να είναι άλλο κόμμα πρώτο σε κλειστή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ο λησμοσκοπής, αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτό είναι άποψη. Βάλω για τα ενδεχόμενα. Ναι, ναι. Να επιβάλλω όσο λέω τη γνώμη μου. Ο λαός δεν ψηφίζει. Μπορεί να μην θέλετε να εισέλθετε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, αλλά σοβεί εδώ και ένα 24ωρο μια κρίση στη σχέση τη ηγεσία του Πασόκ με τον κύριο Λοβέρδο. Ο κύριο Κατρίνη τον είχαν πιο πριν, είπε ότι διαφωνεί προφανώ με την θέση του κύριου Λοβέρδου, με αυτά, με τη θέση που εξέφρασε δημόσια, ότι πρέπει να ξέρουμε ότι κάνει λάθο ο κύριο Ανδρουλάκη που δεν λέει. Ότι πρέπει να πει μάλλον ποιο θα είναι ο πρωθυπουργό που θα προτείνει. Δεν απέφυγε να ταυτίσει τη θέση του. Τον ρωτήσαμε αν τον ταυτίζει με τη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Λοβέρδο. Απέφυγε να απαντήσει σε αυτό, νομίζω εγώ, κομψά όσο πιο κομψά μπορούσε. Αλλά θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου και την αντίδραση του Πασόκ, που ήταν κατά την άποψή μου πάρα πολύ αιχμηρή, που θα μπορούσε να φτάσει και στα όρια. Έτσι. Το λέγαμε χθες και με τον Βασίλη. Ήταν κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω. Κίτρινη λίγο πριν την κόκκινη. Κάρτα σαν τον, ναι. Τη ΣΑΕΚ, αυτό τον Παναθηναϊκό που δεν τα απέβαλε ο διαιτητής. Σταμάτα μου, και εσύ ήταν να κατέβει όλα. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου και την αντίδραση μετά του Πασόκ. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ναι. Εγώ κάθε και άκουσα το βράδυ όταν γύρισα τη συνέντευξη του κ. Λοβέρδου στο ραδιόφωνο Sky. Ναι, 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 το είπαμε και νωρίτερα εμείς μια-δύο φορές κιόλας. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έγινε η φασαρία. Ο κ. Λοβέρδου στην συνέντευξη αυτή στήριξε τον κ. Ανδρουλάκη και μπορώ να πω και με ένταση. Δηλαδή, εμένα με ρωτάτε, ναι. Δεν είναι αρκετές συνέντευξεις. Η συνέντευξη αυτή ήταν υπέρ Ανδρουλάκη συνέντευξη. Εάν πράγματι έχει γίνει αυτή η διαρροή που διαβάζει το Ανδρουλάκη, εάν δηλαδή κάνουν διαρροή τόσο σκληρή για μια τέτοια συνέντευξη που ήταν αναφαντών υποστηρικτική εκ μέρους του κ. Λοβέρδου του κ. Ανδρουλάκη, ομολογώ ότι αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη συνέντευξη. Λέτε είναι άδικο δηλαδή. Την άκουσα τη συνέντευξη. Κύριε Γεωργιάδη, την άκουσα τη συνέντευξη. Ναι, είπε 10 φορές ότι στηρίζει και ότι αυτό κλπ. Όμως αυτό το κομμάτι το τελευταίο προφανώς δεν είναι ίδιο με αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι διαφορετικό. Πρώτον και δεν σημαίνει ότι τον υπονομεύει αυτό. Όσοι έχουμε δημόσιο και μάλλον, λόγο. Ναι, και μάλλον και συγγνώμη, και μάλλον δηλαδή όλο το Πασό κατάλαβε λάθος. Θέλω να πω. Όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, ξέρουμε ότι η ιδέα να παίρνει κάτω στη φράση που πήγαμε το υποδεκάμετρο δεν οδηγεί πουθενά. Αν ένας πολιτικός θέλει να πει κάτι, το λέει. Ο κύριος Λοβέρδος σε αυτή τη συνέντευξη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είπε 15 φορές πώς θα στηρίζει και πώς θα εκτιμάται. Άρα λέτε δεν ήταν άδικο απλώς, ήταν επειδή είναι κατανοητό, λέτε ότι μπορεί να έχει και κάποια σκοπιμότητα. Να ρωτήσω όμως. Γιατί υπήρξε αυτή η διάρκεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δικό του το κόμμα, ό,τι θέλει να κάνει. Τι να σου πω. Λέω, ουσιαστικά λέτε ότι ήταν άδικη. Είχε σκοπιμότητα. Με ρωτήσατε. Εγώ δεν έχω σκοπό να σχολιάσω με άλλο κομμάτι. Όμως επειδή έχω δημόσιο λόγο, ο ίδιος έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις και πιστεύω διαθέτω την κοινή λογική, σε όσους θεωρούν
ότι έχει συμβεί και κάτι φοβερό, δεν έχουν παρά να ακούσουν τη συνέντευξη του κ. Λοβέρντο. Αν ακούσουν αυτή τη συνέντευξη και καταλάβουν ότι ο κ. Λοβέρντο σε αυτή τη συνέντευξη είχε σκοπό να υπονομεύσει τον κ. Ανδρουλάκη, τι να σα πω. Εσείς συμφωνείτε με την άποψη του κ. Λοβέρντο ότι θα πρέπει ο κ. Ανδρουλάκη πριν από τις εκλογές να πει ποιο είναι, ποια είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Όχι, όχι, ωραία, αφήστε το Ιάψη. Πιστεύετε ότι πρέπει να πει πρόσωπα, πρέπει να πει ονόματα του κ. Ανδρουλάκη? Αφήστε, βγάλετε απ' έξω τον κ. Λοβέρντο. Πιστεύετε ότι πρέπει να πει ονόματα? Του κ. Ανδρουλάκη η προχθεσινή, κατά τη δική μου άποψη, ήταν τραγική. Ναι. Δεν ήταν κακή, ήταν τραγική. Να σας πω αμέσως και το γιατί. Πρώτον, είπε ότι αρνείται ο νικητής του πρώτου κόμματος να γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή, να το μεταφράσουμε λίγο. Πάμε σε εκλογές. Ψηφίζουμε 7 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια Έλληνες και τα 6,5 εκατομμύρια καταλήγουμε στο θέλουμε πρώτο τον Τσίπρα. Αφήγομαι στο τάκι. Το τάκι αυτοδυναμία δεν είναι, πάει. Όχι, δεν είναι αυτοδυναμία. Πρώτο κόμμα είπα. Δεν είπα αυτοδυναμία. Απλή αναλογική αυτοδυναμία δεν έχει κανένα. Λοιπόν, πρώτο κόμμα, Τσίπρα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει τον Τσίπρα. Πρώτο κόμμα. Και αφού έχουμε απλή αναλογική πρέπει να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασία. Και το τρίτο κόμμα που είναι απαραίτητο για συνεργασία λέει: δεν δέχομαι τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Εν προκειμένου στο σενάριο που λέμε το υποθετικό, το Τσίπρα. Αυτό σας φαίνεται λογικό? Εάν το επιχείρημα είναι πρέπει να γίνουμε Ευρώπη και να πάρουμε το μοντέλο της Ευρώπης που ακούω συνέχεια, το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Ναι. Μπορείτε να μου δείξετε στο χάρτη μια ευρωπαϊκή χώρα που δεν γίνεται αυτόματα πρωθυπουργός ή καγκελάριος ή κυβερνήτης συνεργασίας? Ο πρωθυπουργός του πρώτου κόμματος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω τον Ανδρουλάκη, αλλά φαντάζομαι σου λέει: κοίταξε, με παρακολουθούσε ο αρχηγός του άλλου κόμματος. Εγώ ήσα ζήπα. Ερώτημα τώρα σε εγώ αυτό. Εγώ για να το ξεκαθαρίσω. Εγώ είτε είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, είτε είναι πρώτος ο Τσίπρας, γιατί αυτό είναι απόφαση του ελληνικού λαού. Λέω ότι για τη δική μου δημοκρατική συνείδηση, ο νικητής του πρώτου κόμματος δικαιούται να είναι και ο πρωθυπουργός. Αρχηγός, ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν συζητά, το πω εγώ αλλιώς. Η Νέα Δημοκρατία δεν συζητάει κανένα άλλο ενδεχόμενο, αν καταλαβαίνω καλά, από αυτά που λέτε. Αν είναι πρώτο κόμμα, πρωθυπουργός θα είναι ο Μητσοτάκης. Ούτε άλλο στελεχός της. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πρώτα απ' όλα προς τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και μετά προς τη θέση του Αδόνιντος Γεωργιάδη. Ως προς τη θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συζητά άλλο πρωθυπουργό. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Όσο αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη ειδικότερα, σας λέω ότι ακόμα και αν υπό διάφορες καραμπόλες μου λέγανε να ψηφίσω άλλον, δεν θα το ψήφιζα. Εγώ ψηφίζω μόνο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Δεν με ενδιαφέρει άλλο. Καθόλου. Και τι θα κάνετε, δεν σου λέγει ο Μητσοτάκης? Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έτσι αυτό είναι. Καταλαβαίνω γιατί είναι. Το λέτε και με την έννοια της υπερβολής, αλλά θέλω να πάμε. Άμα η Νέα Δημοκρατία δηλαδή αποφασίσει άλλον, τι θα πείτε? Είναι πέραν πάση. Δεν υφίσταται ως θέμα. Μάλιστα. Εάν ο κ. Ανδρουλάκης επιμείνει στο δεν θέλω τον νικητή του πρώτου κόμματος πρωθυπουργού, απλά δεν μπορούμε να έχουμε συνεργασία εμείς μαζί του. Τελεία. Ναι. Πάντως βλέπω ότι η απόσταση μεταξύ. Που λέει ο κ. Ανδρουλάκης είναι συνταγή ακυβερνησίας. Αυτό εννοώ. Ναι. Τώρα, άμα σας πει όμως το Βενιζέλο, ρε παιδί μου, μια χαρά κυβερνήσατε και είσαστε και φίλοι. Δεν είναι ζήτημα προσώπου ή εκτίμηση ή όχι σε ένα πρόσωπο. Ναι. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ο κ. Γεωργιάδης το θέμα αυτό. Να κάνω μια ερώτηση πιο προσωπική, περίμενε. Με καταλαβαίνει ο κ. Γεωργιάδης. Μετά από όλα αυτά, αισθάνεσαι και την αδικία, όπως λέτε, της επίθεσης στον κ. Λοβέρντο, τον αισθάνεσαι πιο αδερφό σας? Εγώ δεν χρησιμοποιήσω τη λέξη, η αδικία δεν μου άρεσε. Και ξεκολλήσουμε από αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινή, μίλησα μόνο πολιτικά. Ο λόγος που έκανα το σχόλιο ήταν γιατί θέλω να ερμηνεύσω πραγματικά σε τι κατάσταση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα σημαντικό κόμμα του πολιτικού μας συστήματος. Ναι. Δεν μίλησα ειδικά για τον Λοβέρντο, ούτε ως φίλος του Λοβέρντο. Ναι. Ούτε έχω μιλήσει καθόλου με τον κύριο Λοβέρντο. Δεν έχω πάρει τηλέφωνο από χθες. Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν έχω καμία επικοινωνία μαζί του. Λέτε απλώς ότι αδικήθηκε, δεν είπε αυτό το οποίο του φορτώσανε. Και το αδικήθηκε, δεν με ενδιαφέρει τόσο αυτό. Με ενδιαφέρει ότι προφανώς, εάν πράγματι παρεμηνεύτηκε η διαρροή. Ούτε το παρεμηνεύτηκε να ενδιαφέρει. Ήταν σοκαριστικό ήταν η φράση. Εγώ θα το ξαναπώ. Η φράση που ξεχώρισα του κύριου Γεωργιάδη ήταν σοκαριστικό. Έχουν φτάσει να βγάζουν μεταξύ τους τα μαχαίρια για τέτοια συνέντευξη. Τότε αν πράγματι λεχθεί και κάτι σοβαρό, τι θα κάνουν? Πιστεύετε δηλαδή ότι αν μπουν αυτά τα διλήμματα? Συνέντευξη Λοβέρδου
ήταν υποστηρικτική του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ήταν υποστηρικτική της Νέας Δημοκρατίας ή του Μητσοτάκη. Το ακούσαμε. Πιστεύετε, αν λέτε ότι γίνανε όλα αυτά για αυτό το μικρό, όπως εσείς λέτε, που ήταν υποστηρικτική συνέντευξη. Αν μπει το δίλημα συνεργασία. Εγώ καλώ τους ακροατές. Να κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, ναι. Αν λοιπόν μπει το δίλημα με Μητσοτάκη ή ακυβερνησία, πιστεύετε ότι το Πασόκ μπορεί να έχει σοβαρότερα προβλήματα, λέτε, στο εσωτερικό του. Να μην το πω τώρα. Του κυρίου Ανδρουλάκη είναι συνταγή χάου. Μάλιστα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και θα σας πω για το και το γιατί. Το Πασόκ ήταν κάποτε ένα μεγάλο κόμμα και μετά έγινε μικρότερο. Όμως, προσέξτε, και τι έγινε μικρότερο στα ποσοστά, η πολιτική του σημασία στα πολιτικά μας πάντα παρέμεινε πολύ ισχυρή. Ναι. Ισχυρότερη του εκλογικού του μεγέθους. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Με το Πασόκ τη δεκαετία 2010-2019 απετέλεσε μια σταθεροποιητική δύναμη του πολιτικού μας συστήματος. Και με την ηγεσία του Γιώργου Παπανδρέου που προχώρησε την κυβέρνηση Παπαδήμου και με την ηγεσία του Βαγγέλη του Βενιζέλου που προχώρησε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά και με την ηγεσία της Φόφης Γεννηματά, η οποία τήρησε άριστα τις ισορροπίες. Πάει μας χάρη γιατί τήρησε την απλή αναλογική. Ναι. Για την άριστα δέρα του πολιτικού μας σύστημα. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ήταν μια σταθερή δύναμη πολιτικής εξασφάλισης σταθερότητας και κυβερνησιμότητας. Η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη προχθές αλλάζει πολιτικά θέση στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν έχετε αντιληφθεί. Το καθιστά από δύναμη πολιτικής σταθερότητας, δύναμη δημιουργίας πολιτικού χάου. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνω, εγώ το λέω, δεν το λέω μόνο για τον Μητσοτάκη, το ξεκαθαρίζω. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν δέχομαι πρωθυπουργό ούτε τον Τσίπρα αν είναι πρώτο. Το οποίο επίσης θεωρώ προσωπικά εξίσου απαράδεκτο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Για να συζητήσουμε για τα καλάθια την επόμενη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε. Με το καλάθι, να το πέρασω, μην κλείσε. Ένα λεπτό πρέπει να είναι. Μόνο ότι βρήκαμε. Το σκλαβενίτι μου να πριν. Πέστε. Μπακαλιάρο παστό 8,90 το κιλό, που λένε όλοι μέσα στα κανάλια 23. Βρήκαμε λάδι ελαιόλαδο 5,50 το κιλό, που λένε συνέχεια 8 και 9 ευρώ το λάδι. Το καλάθι του κυριού όλα αυτά. Βρήκαμε. Μακαρόνια 62 λεπτά ίδια τιμή εδώ και 21 εβδομάδες. Ναι. Βρήκαμε επώνυμο γάλα όλυμπος 1,48 αντί για 1,80. Γενικά βρήκαμε εξαιρετικά καλές τιμές. Το καλάθι του κυριού, να ξέρετε, αυτή τη εβδομάδα σε σύγκριση με τις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας έχει συνολική μείωση μείον 2,1%. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη μείωση. Σας ακούσαμε την επόμενη εβδομάδα. Να σας έχουμε να τα πούμε αναλυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά.